Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή μας παρουσία θα διαπραγματευτεί το θέμα των πνευματοπαθειών. Τότε αφορά τις βασικές αρχές απεικόνησής τους. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ταυτόχρονα το εμπνευματικό κομμάτι πάνω στις ανάγκες της παθολογίας των πνευματοπαθειών. Το πρώτο κομμάτι θα το παρουσιάσει ο κ. Παπαδόπουλος, θα κεντρωθεί στι βαθμίδε και στι απεικόνε σχετικά. Ο κ. Παπαδόπουλο είναι ειδικό ακτινολόγο, εξειδικεύεται στο τμήμα τη πνευματική ακτινολογία, το ακτινολογικό τμήμα τη γενική ακτινολογία στο ΧΕΠΑ. Και έκανε ειδικότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είναι γνωστό στου περισσότερου. Ο κ. Μαθαίου θα παρουσιάσει το δεύτερο κομμάτι, που ουσιαστικά είναι οι διαδερμικές πνευματικές τεχνικές στα ρευματολογικά νοσήματα. Έχετε από το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά είναι εξειδικευόμενο στο πνευματικό κομμάτι, στο τμήμα μας της κλινικής ακτινολογίας, εδώ στο ΑΚΕΡΟ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο και μετά νομίζω είναι στη σειρά ο κύριος Μαθαίου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω για ακόμα μια χρονιά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής μας. Το θέμα μας είναι αρκετά μεγάλο. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παθολογιών που αφορούν το ρευματολογικό κομμάτι της ιατρικής, καθώς και τα μοντάλιτις τα οποία χρησιμοποιούμε και είναι χρήσιμα για την διάγνωση των ρευματολογικών νοσημάτων. Θα κάνουμε μια εύκολη ταξινόμηση, αρχικά να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Να πούμε ότι οι ρευματοπάθειες μπορούν να χωριστούν σε φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις. Οι φλεγμονώδεις διαταραχές αφορούν τις αρθρικές και μη αρθρικές. Από τις αρθρικές βλέπουμε ότι η σημαντικότερη είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σπονδυλοαρθροπάθεια, οι κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες. Οι μη αρθρικές φλεγμονώδεις διαταραχές αφορούν τους νόσους του συνδετικού ιστού, την ρευματολογική πολυμυαλγία, αγκυήτιδες, συμμαστικός ερυθυματώδης λίπος κτλ. Οι μη φλεγμονώδεις διαταραχές, οι γνωστότερες φυσικά είναι η οστεοαρθρίτιδα, εκκληστικές νόσοι της σπονδυλικής στήλης, οστεοπόρωση και το σύνδρομο της ενομυαλγίας. Τώρα, όσον αφορά τις αποκοινωνιστικές μεθόδους, γνωστές σε όλους μας, τόσο η ακτινογραφία, ο υπέρχος, ο αξονικός και ο μαγνητικός τομογράφος. Θα δούμε καθένα από αυτά τι ακριβώς προσφέρει και σε ποια και σε ποιο νόσημα. Ξεκινώντας με την ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία είναι ο συχνότερος τύπος αυτοάνωσης αρθρίτιδας, αφορά κυρίως τις γυναίκες και έχει μια προοδευτική έναρξη, αφωτερόπλευρη, πολυαρθρίτιδα και κυρίως πηγαίνει στο χέρι και στο πόδι. Εδώ βλέπουμε την τοπογραφία των αρθρώσεων οι οποίες εμπλέκονται στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Βλέπουμε ότι καταρχήν σέβεται κυρίως τον αξονικό σκελετό. Έτσι, στα προπονητικά ευρήματα έχουμε διαφορετικά ευρήματα ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Σε αρχικό στάδιο μπορούμε να δούμε το είδημα των μαλακών μορίων, ελιτρίτιδα, την τένοτολιτρίτιδα. Ενώ σε προχωρημένο στάδιο αρχίζουμε και βλέπουμε τις υποχόνδρες διαβρώσεις, υποχόνδρες σκίστης, παραμόρφωση της άρθρωσης και οστική καταστροφή. Το Αμερικανικό Κολέγιο της Ρευματολογίας καθώς και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία έχουν δώσει κάποια κριτήρια ταξινόμησης για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, που αφορά τόσο την κατανομή στις αρθρώσεις, τον ανοσολογικό τύπο, την διάρκεια των συμπτωμάτων κτλ. Δεν θα σταθούμε σε αυτά. Θα περάσουμε στην σπονδυλοαρθρίτιδα, η οποία χωρίζεται σε αξονική, περιφερική και την αδιαφοροποίητη. Η σημαντικότερη από τις αξονικές είναι η αγγελοποιητική σπονδυλίτιδα, η οποία είναι η ακτινογραφική μορφή της αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας. Είναι περισσότερο μελετημένη από την οικογένεια των σπονδυλοαρθροπαθειών και έχει μια ισχυρή γενετική προδιάθεση με το HLA-B27. Τα απεικονιστικά ευρήματα, σε πρώιμο στάδιο έχουμε το οστικό είδημα πάνω στις ιερολαγόνες αρθρώσεις και στη σπονδυλική στήλη, σε ενδιάμεσο στάδιο αρχόμενες διαβρώσεις και λιπώδεις μεταπλασία,
Και στο προχωρημένο στάδιο έχουμε τον σχηματισμό νέου οστού και αγκύλωση. Όσον αφορά τώρα την περιφερική, απεικονιστικά ευρήματα πρώιμο στάδιο ενθεσίτιδα, ενταρθική συλλογή στις περιφερικές αρθρώσεις. Στο προχωρημένο στάδιο έχουμε την διάβρωση και οστεοποίηση της ένθεσης. Περνώντας γρήγορα στις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, αυτές οι σημαντικότερες είναι η ουρική αρθρίτιδα των αρθρώσεων μας γκάου τύπο δάγρα, αρθροπάθεια από κρυστάλλους διδρικού προφοσφορικού ασβεστίου, η γνωστή CPPD, καθώς και η αρθροπάθεια από κρυστάλλους υδροξυαπατήτη. Λίγα λόγια την γκάουτ, είναι η συχνότερη κρυσταλλογενής αρθροπάθεια στους ενήλικες, αποτέλεσμα της αναπόθεσης κρυστάλλων ουρικού οξέως στις αρθρώσεις και στα μαλακά μόρια. Η πρώτη προσβολή είναι συνήθως μονοαρθρική, ωστόσο μπορεί να καταστεί πολυαρθρική. Αφορά κυρίως τα κάτω άκρα και κυρίως την πρώτη μεταταστροφαλαγική άρθρωση του ποδιού ή την ποδοκνηλική άρθρωση. Εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες και πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά επώδυνη. Απεικονιστικά ευρήματα σε πρώτο στάδιο έχουμε το είδημα των μαλακών μορίων. Στον υπέρυχο αυτό που μπορούμε να δούμε εύκολα είναι η διπλή παρυφή, το double contour sign, καθώς και η τόφη. Προχωρημένο στάδιο, η διάβρωση και η καταστροφή των οστικών και των αρθρώσεων. Η CPPD μπορεί να είναι ιδιοπαθής, κλιμανομούμενη ή δευτεροπαθής, αποτέλεσμα αιμοχρωμάτωσης ή του υπερπαραθυρεωτισμού. Απεικονιστικά ευρήματα, ασβεστώσεις ή αλόδους και ενόδους οχόνδρου, ασβεστώσεις του αρθρικού ημένα του θυλάκου, οργόνων θυλάκων, του λίτρου των τενόντων και των συνδέσμων. Τέλος, η HADD, αγνώστου αιτιολογίας, παραθυρική ή ενταρθική αναπόθεση κρυστάλλων, μονοαρθρική ή πολυαρθρική προσβολή, συνήθως αφορά την άρθρωση του ώμου. Σε αρχικό στάδιο έχουμε περιαρθρικές αναποθέσεις, κυρίως στους τένοντες. Σε προχωρημένο στάδιο έχουμε το είδημα των μαλακών μορίων με συμμετοχή του θυλάκου. Εδώ έχουμε μια νέα χρήσιμη ταμπέλα όπου βλέπουμε ποια μοντάλιτι χρησιμεύουν και κατά πόσο χρησιμεύουν σε βασικές νόσους, ρευματολογικές νόσους. Παραδείγματος χάρη στη ρευματοειδή αρθρίτιδα βλέπουμε ότι η συμβολή των αρθρογραφιών είναι σχετικά περιορισμένη. Ο υπέρυχος και η μαγνητική τομογραφία, καθώς και η πυρηνική αττική, συμβάλλουν σημαντικά. Περνάμε λίγο στην ακτινογραφία. Τι θα πρέπει να αξιολογούμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε με την ακτινογραφία. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση των μαλακών μορίων, του μεσαρθρίου χώρου, του υποχόνδριου οστού, καθώς και την ευθυγράμμιση της άρθρωσής μας. Εδώ θα δούμε δύο περιστατικά. Το ένα στα αριστερά μας είναι ευρήματα πρώιμα, ακτινογραφικά ευρήματα μιας ρευματοειδούς αρθρίτιδας, όπου αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το είδημα στα μαλακά μόρια. Ακριβώς εδώ βλέπουμε την διόγκωση των μαλακών μορίων στο δεύτερο δάχτυλο, καθώς και το είδημα που υπάρχει στις κεφαλές του δεύτερου και τρίτου μετακαρπίου. Αντίθετα, σε τυπικά αποκλειστικά ευρήματα που αφορά την ακτινογραφία, βλέπουμε σε προχωρημένο στάδιο τις αρχόμενες διαβρώσεις στα όρια, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο λένιο χείλος της κεφαλής του τρίτου μετακαρπίου, καθώς και τη συμμετοχή των οστών του καρπού, όπου έχουμε μία μετατόπιση του κεφαλωτού εγκύτερα προς το σκαφοειδές και στο μηνενδές οστό, καθώς και την μικρή διάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ σκαφοειδούς και μηνενδούς με διάταση των συνέπεια με διάταση των σκαφομηνοειδών συνδέσμων. Εδώ βλέπουμε μία σύγκριση που μπορούμε να δούμε πώς τροποποιούνται τα απεικονιστικά ευρήματα σε μία ακτινογραφία που αφορά στην πρώτη περίπτωση μία ρευματοειδή αρθρίτιδα και στη δεύτερη μας περίπτωση τις οστεοαρθρητικές αλλοιώσεις, μία οστεοαρθρίτιδα. Βλέπουμε την διαφορετική κατανομή όπου στην μεν ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουμε μία συμμετρική συμμετοχή όσον αφορά την ανάδοση του εύρους του μεσαρθρίου διαστήματος και το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι υπάρχει μία μετατόπιση της κεφαλής του μοιραίου οστού επί τα εντός, η οποία διαπερνά τον ισιομοιραίο κλάδο, τον ισιομοιραία γραμμή, ενώ αντίθετα αυτό σέβεται απόλυτα στην αυλή οστεοαρθρίτιδα συγκριτικά με τη ρευματοειδή. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το μεσάρθριο διάστημα στην οστεοαρθρίτιδα έχει μια ασύμμετρη
πούμε, συμμετοχή, στενεύει κατά τόπους και κυρίως στο πρόστιο άνω τμήμα της άρθρωσης. Τώρα, όσον αφορά την απεικόνιση της φωνητικής στήλης με την αγγελοποιητική, γνωρίζουμε όλοι μας τον μπαμπού sign, δηλαδή την απεικόνιση δίκην μπαμπού της σφωνητικής στήλης με την ανάπτυξη σύνδεσμων φύτων, τα οποία τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα με την απλή ακτινογραφία σε πλάγια προβολή. Βλέπουμε την ανάπτυξη νέου οστού, ενώ στην τρίτη εικόνα μας βλέπουμε την συμμετοχή του μεσοσπονδυλίου δίσκου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση λέγονται επασβεστομένοι. Άλλο ένα τυπικό παράδειγμα ακτινογραφίας σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα που αφορά μια κυρία 60 ετών, διαφορισμένη από καιρό με την εν λόγω νόσο. Βλέπουμε την παραμόρφωση η οποία έχει υποστεί το χέρι της με εικόνα επεξαρθρήματος των μετακαρποφαλακικών αρθρώσεων δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου δακτύλου. Ενώ στην ψωριαστική αρθρίτιδα βλέπουμε άλλου τύπου διαβρώσεις. Αυτές αφορούν το λένιο και το κερκιδικό χείλος κυρίως των φαλακοφαλακικών αρθρώσεων και κυρίως των αποφαλακοφαλακικών αρθρώσεων. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται καταρχήν πέρα από τις διαβρώσεις τις οποίες τις διακρίνουμε εύκολα ότι υπάρχει και το είδημα, όπως είπαμε, στα μαλακά αμόρια ένα χαρακτηριστικό, μια χαρακτηριστική απεικόνιση δίκην λουκάνικου. Συνεχίζουμε με την ψωριστική αρθρίτιδα, όπου θα δούμε ανάλογες αλλοιώσεις πάλι στις αποφαλακοφαλακικές αρθρώσεις, στην προκειμένη περίπτωση του τρίτου και τέταρτου δακτύλου, όπου έχουμε τόσο τη στένωση των μεσαρθριών διαστημάτων, όσο και την οστική αντίδραση στα μαλακά μόρια με διάβρωση των οστικών δομών της κεφαλής της μέσης φάλαγγας, καθώς και τις βάσεις της ονειχοφόρου τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο δάκτυλο. Η διαφορετική αρθρίτιδα εμφανίζει άλλου είδους χαρακτηριστικά στις διαβρώσεις που μπορούμε να δούμε με έντονη οστεοαρθρίτιδα. Και μπορούμε να πούμε ότι εδώ που αφορά κυρίως το τρίτο δάχτυλο στις φαλακικές αρθρώσεις τόσο στην εγγύς όσο και στην άπο και έχει μια εικόνα ας πούμε σαν θέρα του γλάρου. Περνώντας στις απεικονίσεις που αφορούν τις νόσους της εναπόθεσης κρυστάλλων στην CPPD, εδώ βλέπουμε τα οστεόφυτα τα οποία είναι σαν άγκιστρα τα οποία έχουν αναπτυχθεί στις κεφαλές του δεύτερου και τρίτου μετακαρπίου. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε και την ασβέστωση την οποία υπάρχει εδώ πέρα που αφορά το τρίγωνο ενοχόδεινο σύμπλεγμα, το TFCC, χαρακτηριστικό επίσης της νόσου. Περνώντας στην gout, οι διαβρώσεις είναι πολλές, αφορούν κυρίως με το παθογνωμονικό μας έβριμα που είναι η τόφη, που έχουμε έντονο είδημα στα μαλακά μας μόρια, διαβρώσεις των οστικών δομών που αφορούν τόσο τις μετακαρποφαλακές αρθρώσεις στο τρίτο δάχτυλο, καθώς και οι τόφοι που αφορούν τόσο στο πέμπτο δάχτυλο, στην εγγύς φάλαγγα του πέμπτου δαχτύλου. Ανάλογες διαβρώσεις υπάρχουν και στο επίπεδο της ολένης, αντίστοιχα με την στυλοειδή απόφυση. Στον ερυθρεματώδη λίπο, εδώ βλέπουμε κλασική απεικόνιση που αφορά τον αντίχειρα. Είναι κλασική απεικόνιση τύπου bottonier deformity και έχουμε ταυτόχρονα και ένα επεξάρθρημα, ολένιο επεξάρθρημα στο πέμπτο δάχτυλο στο επίπεδο της εγγύς φαλακοφαλακικής άρθρωσης. Σημαντικό εδώ να γνωστοποιήσουμε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν εμφανείς διαβρώσεις, δεν υπάρχουν οστικές διαβρώσεις στη συγκεκριμένη νόση. Απεικονιστικά τώρα, ευρύπατα και τώρα για την ακτινογραφία
που αφορά το, την πουχυκαρπική και το χέρι. Εδώ βλέπουμε τις κυριότερες, τα κυριότερα νοσήματα, τα ρευματολογικά, τόσο με την κατανομή τους, όσο και με τα ειδικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να έχουν. Ενώ στον επάνω πίνακα βλέπουμε, επάνω έχουμε τα νοσήματα και από εδώ έχουμε τις αρθρώσεις τις οποίες αφορούν αν υπάρχει οστεοπαινία, εάν υπάρχει διάβρωση ή αν υπάρχει περιοστήτη. Θα περάσουμε στον υπέρηχο. Με τον υπέρηχο δίνεται να εκτιμηθούν οι επιφανειακές αρθρώσεις. Έτσι βλέπουμε την ενταρθρική συλλογή, μια συνοδιακή υπερπλασία, την ημενίτιδα καθώς και την οστική διάβρωση. Επιπλέον δίνεται να εκτιμήσει ο θύλακας και η ένθεση. Οι συστάσεις οι οποίες έχουμε από το EU LARA δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήρες οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι ένα πόρισμα στο οποίο ο ακτινολόγος συμμετέχει σε μια κλινική μελέτη. Είναι μια σειρά από 23, μια checklist από 23 πράγματα που πρέπει να περιλαμβάνει σίγουρα το πόρισμα ενός ακτινολόγου κάνοντας τον υπέρηχο. Σε μια πρώιμη φλεγμονή στην αρθρίτιδα βλέπουμε καταρχήν σε αυτόν τον πίνακα ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθροπάθηση με αναπόθεση κρυστάλλου, πολυμυαλγία και συμπτική αρθρίτιδα. Βλέπουμε σε κάθε μία από αυτές τα εγκλήματα που μπορούμε να έχουμε από τον υπέρηχο και αντίστοιχα σε χρόνιες αρθροπάθειες τα αντίστοιχα εγκλήματα που μπορούμε να δούμε. Ο υπέρηχος, επομένως, είναι μια modality η οποία μας επιτρέπει να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είναι αυτοί οι οποίοι που ενδεχομένως να έχουν ένα υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία να ψαχτούν εάν υπάρχει κάποιο νόσημα. Και από μέχρι και τους ασθενείς οι οποίοι έχουν γνωστή ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι σε αγωγή. Οπότε, από τη μία μπορούμε να δούμε να συνεισφέρει στην πρώιμη διάγνωση και από την άλλη μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο να μπορούμε να δούμε εάν ανταποκρίνεται ή όχι στην όποια θεραπεία μας ο ασθενής μέσω του υπερήχου εύκολα και γρήγορα. Εδώ θα περάσουμε σε ένα παράδειγμα υπερήχου που αφορά το χέρι. Είμαστε στο επίπεδο των δακτύλων. Έχουμε τον καμπτήρα τένοντα, ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, δύο εύκολα ευρήματα. Απ' τη μία είναι η υπερπλασία η οποία αφορά το συνόβιο, τον ημένα του τένοντα και την μικρή συλλογή η οποία υπάρχει. Βλέπουμε όμως η διαφορά μεταξύ των δύο ποια είναι, ότι στη συλλογή είναι τελείως ανηχοϊκό η απεικόνισή μας, ενώ εδώ πέρα ας πούμε ότι είναι περισσότερο βρώμικο, αφορά εδώ μια υπερπλασία και όχι μια συλλογή. Δεύτερο παράδειγμα, πάλι στο επίπεδο του χεριού, είμαστε στο επίπεδο των μετακαρποφαλαγικών αρθρώσεων. Εδώ είμαστε στην κεφαλή του μετακαρπίου, η βάση της φάλαγγας. Εδώ έχουμε μια υπερπλασία του ημένα, εδώ είναι ο εκτείνων τένοντας, όπως μπορούμε να, ακόμα και με τον υπέρχο να δούμε την οστική διάβρωση, την συμμετοχή των οστών. Άρα είμαστε εδώ πέρα σε μια αρκετά προχωρημένη κατάσταση, καθότι υπάρχει πλέον και η οστική συμμετοχή. Ανάλογα ευρήματα μπορούμε να βρούμε και στις παθήσεις με τις αναπόθεσεις κρυστάλλων, παραδείγματος χάρη για στην περίπτωση gout. Εδώ έχουμε το σημείο που είπαμε της διπλής παρυφής, double contour sign. Είναι ακριβώς αυτό εδώ, λόγω της αναπόθεσης των κρυστάλλων κτλ. Εδώ είναι ο ακτίνων τένοντας, πάλι σε επίπεδο της κεφαλής του μετακαρπίου. Και εδώ είναι η βάση της εγγύης φάλαγγας. Σε μια μεγαλύτερη άρθρωση που αφορά την αστραγαλοπνημία, εδώ έχουμε την γνήμη μας. Από εδώ είναι ο αστράγαλος και κλασικό σημάδι διπλής παρυφής, έβριμα παθογνωμικό για τις αρθροπάθειες του Γκάουτ.
Συνεχίζουμε με την δαχτυλίτιδα σε ψωρισιακή αρθρίτιδα. Πλέον είμαστε σε επίπεδο των θαλακοφαλακικών αρθρώσεων του χεριού. Εδώ βλέπουμε την συλλογή η οποία υπάρχει, αλλά και κυρίως την υπάρχει του ημένα. Με το Doppler μπορούμε να βάλουμε και να αξιολογήσουμε μέχρι και το βαθμό της φλεγμονής, αναλόγως με το πόσο τη φλεγμονή που υπάρχει θα δούμε όλο και περισσότερο έντονο το σήμα της, της αγκίωσης, της αυξημένης αγκίωσης. Παράλληλα, εδώ βλέπουμε ανάλογα ευρήματα όπου έχουμε τόσο την συλλογή, έχουμε την παρατενοντίτιδα, τη συλλογή γύρω από τον τένοντα και την συνοβιακή συλλογή που υπάρχει, καθώς εδώ υπάρχει και η υπερπλασία του συνοβίου. Περνώντας γρήγορα στην αξονική τομογραφία, αυτή είναι η μέθοδος εκλογής, να πούμε, για την εκτίμηση της καταστροφής του οστού. Εδώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η Dual Energy CT, που αξιολογεί εξαιρετικά, μπορούμε να πούμε, τις εναποθέσεις στην gout νόσο. Δεν δίνεται να διαχωρίσει όμως την ενεργή από τη μη ενεργή νόσο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες, παραδείγματος χάρη για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, και λόγω της ιονίζουσας ακτινοβολίας έχει περιορισμένο ρόλο τόσο στη διάγνωση και κυρίως στην παρακολούθηση. Ωστόσο, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες το τελευταίο καιρό να υπάρξει μια ποσοτικοποίηση όσον αφορά την αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, για να δούμε αν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε και να βγει κάποιος αλγόριθμος, κάποιο σκορ που να αφορά τα συνδεσμόφυτα. Αυτό έχει γίνει με συγκεκριμένους αλγορίθμους, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί, και με reconstruction που έχουν γίνει που αφορούν τον αξιολογικό τομογράφο, βλέπουμε ακριβώς πώς εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα την ανάδειξη των συνδεσμοφύτων, οι οποίες δημιουργούνται σε ασθενή με αγγυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα. Τα βλέπουμε σε κανονικές εικόνες από τον αξιολογικό, ενώ βλέπουμε πόσο περισσότερο υστερεί και πόσο λιγότερες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από τις απλές ακτινογραφίες. Ωστόσο, λόγω της ιονίζουσας ακτινοβολίας υπάρχουν προσπάθειες να βγουν άλλοι μέθοδοι για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις το σκορ για τα συνδεσμόφυτα. Έχει βγει τώρα τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια να υπάρχει μια απλοποίηση αυτές τις προσπάθειες για να μειωθούν και οι δόσεις από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά της κλασικής αξιολογικής τομογραφίας που παίρνουμε όσον αφορά το σκορ για τα συνδεσμόφυτα. Εδώ περνάμε στην Dual Energy CT σε ασθενή ο οποίος πάσχει από gout, γνωστή gout, και βλέπουμε τις εναποθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Οι εναποθέσεις που ξεχωρίζουν ξεκάθαρα από το υπόλοιπο οστό απεικονίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ οι οστικές δομές έχουν το γνωστό μπλε χρώμα μας. Εδώ είμαστε στην περιοχή του περονιαίου, τυπική θέση εναπόθεσης κρυστάλλων, το οποίο το βλέπουμε και σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Άλλο ένα παράδειγμα με εναπόθεση κρυστάλλων, η τυπική μας θέση, η πρώτη μεταταρσοφαλακική άρθρωση, εναπόθεση κρυστάλλου στην πρώτη μεταταρσοφαλακική άρθρωση. Άλλες τυπικές θέσεις που μπορούμε να το δούμε είναι στην ένθεση του αχιλίου τένοντα προς την πτέρνα, καθώς επίσης και στο επίπεδο του αγώνα, άλλος ασθενής, όπου έχουμε την απόθεση κρυστάλλου αντίστοιχα με την πρόσφυση του τρικεφάλου στο ολέκραμα. Τώρα η μαγνητική τομογραφία. Αυτή συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση των ρευματολογικών νοσημάτων σε πρώιμο στάδιο, όταν δηλαδή ακόμα τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης είναι αδρά, ο κτηνογραφικός έλεγχος μπορεί να είναι φυσιολογικός και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μη διαγνωστικά. Η πρώιμη διάγνωση επιτρέπει την έγκυρη έναρξη της θεραπείας και την βελτίωση της κλινικής έκβασης, προλαμβάνοντας κυρίως τις δομικές
βλάβες. Έχει πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην εντόπιση των ευρημάτων των ρευματολογικών νόσων, όπως είναι το οστικό οίδημα, η χόδρινη διάβρωση, οι αρθρικές συλλογές, οι θυλακικές συλλογές, η ελιτρίτιδα και η μενίτιδα. Απεικονίζονται δομικές μεταβολές του αρθρικού χόνδρου και οστικές αλλοιώσεις ακόμα και πολύ καιρό πριν από αυτά τα ευρήματα που εμφανιστούν στην απλή εκτενογραφία. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι οραρυτικές σπονδυλοαρθρίτιδες και οι οστεοαρθρίτιδες έχουν ειδικά απεικονιστικά ευρήματα. Σύμφωνα με το European Society of Musculoskeletal Radiology Arthritis at Committee, οι συστάσεις για τη χρήση της μαγνητικής περιλαμβάνει τόσο την πρώιμη διάγνωση της πνευμονής, την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης βασιζόμενη στα απεικονιστικά χαρακτηριστικά και την εντόπιση των βλαβών, και ποιοτική και ποσοποιητική εκτίμηση της πνευμονής και της χρόνιας αρθρικής βλάβης, την παρακολούθηση της νόσου και την ενδεχόμενη απάντηση στη θεραπεία και τον εντοπισμό επιπλοκών της νόσου. Όσον αφορά την τεχνική και τις ακολουθίες, με βάση τις οδηγίες από το ΟΜΕΡΑΚ του 2016, η βασικότερη ακολουθία μας εξακολουθεί να είναι η ΤΑΦ1 ακολουθία για την εκτίμηση και την αξιολόγηση των διαβρώσεων. Η ΤΑΦ2 με καταστολή του λίπους, όπως και η PD ακολουθία ή η STIR, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται σε τουλάχιστον δύο επίπεδα για την εκτίμηση του οστικού ειδήματος. Εδώ θα έρθει και θα αρχίσει σιγά σιγά να κλέβει και λίγο, όλο και παραπάνω περισσότερο χώρο η δυναμική έγχυση του σκιαγραφικού, καθώς και η ακολουθία διάχυσης, οι οποίες συνεισφέρουν επιπρόσθετα για την εκτίμηση μιας ενεργούς μενίτιδας. Τώρα, η ενδοφλέβια χωρίς του γαδολινίου επιτρέπει την ευχερέστερη διάκριση μεταξύ ενεργού μενίτιδας απλών και σύμπλοκων συλλογών. Η ΤΑΦ1 πριν και μετά την έγχυση του γαδολινίου χρησιμεύει για την εκτίμηση της μενίτιδας και της τενοντολιτρίτιδας. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε μια, όταν υπάρχει το θέμα της διάκρισης μεταξύ απλής συλλογής και φλεγμονής, που και στις δύο περιπτώσεις θα εμφανιστεί με υψηλό σήμα στις ακολουθίες καταστολής του λίπους. Δέχεται να μας δώσει την απάντηση το σκιαγραφικό η ενδοφλέβια χωρίς του γαδολινίου. Η απεικόνιση μπορεί να αφορά μόνο το πάσχον άκρο, είτε και αφότερα τα άκρα, για να μπορούμε να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ τους. Και μπορώ να πω ότι πολλές φορές βοηθάει ιδιαίτερα. Έτσι έχουμε μια πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την διάγνωση των εγκλημάτων τόσο της ενεργού φλεγμονής των ρευματολογικών νοσημάτων που περιλαμβάνουν το οστικό ίδρυμα, την ενταρθρική συλλογή και την μενίδα, όσο και των χρόνιων δομικών βλαβών, όπως είναι η οστική διάβρωση, η ευθεσίδα και η χρόνη βλάβη. Το οστικό ίδρυμα, μη ειδικό έβριμα, το συναντάμε σε πρώιμο και ενεργό ρευματολογική νόσο, με υψηλή σήμα στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους ευαισθησία στο υγρό, χαμηλό σήμα στην ΤΑΦ1 ακολουθία, παρουσιάζει εμπλουτισμό μετά την ενδοφλεβία χωρίς σκιαγραφικής ουσίας. Ως διάβρωση θα πούμε ότι ορίζεται η απώλεια της ανατομικής συνέχεια της υπαρχής της οστικής επιφάνειας, ενταρκτικά που αναγνωρίζεται σε δύο κάθετα επίπεδα. Τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ οξίας και χρόνιας διάβρωσης. Η οξία διάβρωση εμφανίζει μια ενίσχυση του σήματος μετά τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, έχει ανώμαλα όρια και συχνά υπάρχει μια ενεργό ημενίτιδα, ενώ στις χρόνιες διαβρώσεις βλέπουμε ότι εμφανίζουν ομαλότερα όρια και χωρίς να υπάρχει πάντα ενεργός ημενίτιδα. Τώρα για την ενταρθρική συλλογή ορίζεται ως η διάταση της αρθρικής κάψας με απλή ή επιπλεγμένη συλλογή. Η απλή συλλογή ελέγχεται με ομοιογενές χαμηλή ένταση στην ΤΑΦ1 ακολουθία και υψηλό στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους και εμφανίζει λεπτοφυή περιφερικό εμπλουτισμό. Ενώ η επιπλεγμένη συλλογή εμφανίζει περισσότερο ετερογενή ένταση σήματος και εμπλουτισμό. Περνώντας στις φλεγμονώδεις αρθροπάθειες, η αρθρική συλλογή συνοδεύεται με πάχυση του αρθρικού ημένα. Έτσι, η ενεργός ημενίτιδα ελέγχεται με χαμηλή έως μέτρια ένταση σήμανση στα ακολουθίες και με υψηλή ένταση σήμανση στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους, οι οποίες εμπλουτίζονται μετά τη χορήγηση του γαδολινίου. Η χρόνια ημενίτιδα έχει χαμηλότερη ένταση σήμα, με ήπιο και καθόλου εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου. Ο εμπλουτισμός του ημένα μετά τη χορήγηση του γαδολινίου οφείλεται στην υπερεμία και ισοδυναμία με ενεργό φλεγμονή και ημενίτιδα. Τώρα για τη δυναμική χορήγηση του σκιαγραφικού, χρησιμοποιείται κυρίως ερευνητικά και όχι στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι λήψεις είναι ξανά η ακολουθία μας, η ΤΑΦ1, η βασική, με τη χορήγηση του σκιαγραφικού μέσου να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για να εκτιμηθεί ο δυναμικός εμπλουτισμός.
Εδώ να πούμε ότι συνήθως γίνεται για περίπου 120 δευτερόλεπτα και παίρνουμε ακολουθίες κάθε 12. Έτσι, ένας πρώιμος εμπρουτισμός αντιστοιχεί σε φρεμονώδη δραστηριότητα της άρθρωσης. Περνώντας την τενοντολιτρίτιδα και η θυλακίτιδα ορίζονται ως η διάταση του ελίτρου του τένοντα ή του θυλάκου, είτε εξαιτίας παρουσίας υγρού είτε λόγω υπερπλασίας του ημένα, η χωρίζωση του σχεγραφικού συμβάλλει στη διαφορετική διάγνωση μεταξύ απλής συλλογής και υπερπλασίας. Η ένθεση, να πούμε, ότι είναι η περιοχή της οστικής πρόσφυσης των συνδέσμων των τενόντων καθώς και του αρθρικού θυλάκου. Έτσι, η ενεργός ενθεσίδα εμφανίζει υποενδοθυλιακό οστικό είδημα και είδημα των παρακείμενων μαλακών μορίων, τα οποία και εμπλουτίζονται μετά τη χορήγηση του σχεγραφικού. Να περάσουμε τώρα να δούμε λίγο αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαμε, που μόλις προαναφέραμε, που αφορούν τον μαγνητικό τομογράφο. Ασθενής 35 ετών με ρευματοειδή αρθρίτιδα διαγνωσμένη από πενταετίας. Ακολουθίες με καταστολή του λίπους στην Α και στην Β εικόνα μας. Στεφανιαίο και οβελίαιο επίπεδο στη δεύτερη. Αυτό που θα δούμε σίγουρα και θα το εντοπίσουμε πολύ εύκολα είναι οι οστικές διαβρώσεις οι οποίες υπάρχουν στο ολένιο χείλος της κεφαλής του τρίτου μετακαρπίου, τις οποίες τις βλέπουμε και στην ταφένα ακολουθία. Βλέπουμε ήδη πως έχει παγωθεί το οστό και ταυτόχρονα υπάρχει η συλλογή με μια υπερπλασία του ημένα στην μετακαρποφαλαγική άρθρωση καθώς και στην εγγύς φαλαγκοφαλαγική άρθρωση. Δεύτερο παράδειγμα, ασθενής πάλι 69 ετών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό το οποίο έχουμε είναι μια μάζα μαλακών μορίων στην παλαμία επιφάνεια της άκρας χείρας. Βλέπουμε στις ακολουθίες καταστολή του λίπους πράγματι στην περιοχή των καμπτήρων τενόντων να έχει αναπτυχθεί αυτή η μάζα μαλακών μορίων με λοποτά όρια, η οποία φυσικά πρόκειται για τον θύλακα, ο οποίος συμμετέχει στην φλεγμονή, στον λόγο ασθενή, το οποίο το βλέπουμε και στις ακολουθίες καταστολής του λίπους και στην ταφένα ακολουθία όπου εμφανίζει χαμηλό σήμα. Τώρα, πέρα από αυτές το μεγάλο το έβριμα σε αυτό που μπορούμε να πούμε ότι μας πάει κατευθείαν στο μάτι, σίγουρα θα πρέπει να μην χάσουμε τις συλλογές οι οποίες υπάρχουν στις μετακαρποφαλαγικές αρθρώσεις του δευτέρου και τέταρτου δαχτύλου, καθώς επίσης και την υπερπλασία που υπάρχει στον αρθρικό ημένα, ενώ σημειώνονται επίσης, δεν φαίνονται καθαρά, και οι διαβρώσεις που υπάρχουν στα οστά του καρπού, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου στίχου του καρπού. Αλλάζουμε άρθρωση, πηγαίνουμε στο επίπεδο του αγκώνα, ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα, χρόνιο άλγος και ίδρυμα της άρθρωσης. Έχουμε μία πρώτον density ακολουθία με καταστολή του λίπους, με φάτσατ. Θα δούμε σίγουρα τη συλλογή μας, θα δούμε ότι το σήμα μας είναι ετερογενές στα πλαίσια της πάχυνσης του συνοβίου. Το βλέπουμε εδώ πέρα, εδώ είναι η συλλογή μας, εδώ είναι και η πάχυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και μία οστική συμμετοχή, ένα οστικό είδημα που αφορά το ολέκρανο, καθώς επίσης και το είδημα που υπάρχει στα πέριξ μαλακά μόρια. Όσον αφορά τις νόσους με την εναπόθεση κρυστάλλων, χαρακτηριστικό παράδειγμα από ασθενή με gout διάγνωση, με χρόνιο είδημα του άκρου ποδός, όπου βλέπουμε τα γνωστά σε όλους μας τα τόφι, τα οποία σχηματίζονται στην μεταδαρσοφαλαγική άρθρωση του μεγάλου δαχτύλου και αντίστοιχα πώς απεικονίζεται στον ίδιο ασθενή σε μια απλή εκνογραφία αυτή η οστική διάβρωση στα πλαίσια της εναπόθεσης των τόφων, που είναι ουσιαστικά μαλακά μόρια τα οποία διαβρώνουν τις οστικές δομές τόσο στο έσω χείλος της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου όσο και στην πελματεία επιφάνεια αυτών, και συμμετέχει φυσικά και η βάση της εγγύς φάλαγγας του μεγάλου δακτύλου. Δεύτερος ασθενής με gout,
56 ετών, σύγκριση, μαγνητική τομογραφία και απλή ακτινογραφία, τι μας προσφέρει το ένα, τι μας προσφέρει το άλλο. Στον μαγνήτη θα δούμε σίγουρα την διάταση του θυλάκου του νεκράνου με είδημα που συμμετέχει ο ημένας. Έχουμε ευρήματα συμβατά με την αρθροπάθεια του Gout. Έχουμε ωστόσο την ερχόμενη διάβρωση εδώ του ολεκράνου. Βλέπουμε το στόμα σε έχει διαβρωθεί. Το οποίο φυσικά θα δούμε όμως ότι υπάρχει και οστικό είδημα έτσι, στο παρακείμενο οστό. Αντίστοιχα όμως μπορούμε να δούμε ότι αυτό που μας προσφέρει η απλή ακτινογραφία, τι είναι τα εναπομείναντα οστικά τεμάχια τα οποία έχουν παραμείνει από την διάβρωση η οποία έχει γίνει και τα οποία δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε φυσικά στην μαγνητική τομογραφία. Όσον αφορά τώρα τις γνώσεις με την απόθεση πυροφοσφορικού ασβεστίου, ασθενής 66 ετών με γνωστή αρθροπάθεια CPPD, βλέπουμε τις εκτεταμένες διαρθρώσεις που αφορούν την πιοκαρπική άρθρωση καθώς και μεταξύ των οστών του καρπού. Βλέπουμε πώς έχει διαβρωθούν τα οστά του καρπού καθώς και της πιχιοκαρπικής με οστικό είδημα, με ανομαλία της παρυφής των οστών. Και έρχεται τώρα εδώ να συμπληρώσει την απεικόνηση η αξονική τομογραφία, η οποία υπερτερεί της μαγνητικής αιτή στις εναποθέσεις κρυστάλλων που βλέπουμε εδώ πέρα, πώς βλέπουμε το υπέρπυκνο έβριμά μας, το οποίο φυσικά και το χάνουμε με την μαγνητική, που αφορούν τους κρυστάλλους, που είναι παθογνωμονικό σε αυτή την όσο. Παράδειγμα ψωριαστικής αρθρίτιδας, δύο διαφορετικοί ασθενείς καταρχήν να πούμε, με έβριμα την ενθεσίτιδα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια μαγνητική γόνατος με PD φατσάτα ακολουθία, στεφανιαίο επίπεδο, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδημα και πάχυνση του πλάγιου συνδέσμου, ο οποίος φυσικά στην πρόσφυσή του αντίστοιχα με το έσω μοιραίο κόντυλο ελέγχεται ειδηματώδης και φυσικά συμμετέχει και ο έσω μοιραίος κόντυλος με ανάπτυξη οστικού ειδήματος. Αντίστοιχα, σε άλλον ασθενή με 38 ετών, μαγνητική τομογραφία άκρας χείρας και βλέπουμε ανάλογα ευρήματα στο επίπεδο της εγγύης παλαγκοφαλαγγικής άρθρωσης του δευτέρου δακτύλου με είδημα. Εδώ βλέπουμε τους συνδέσμους και την κάψα του θυλάκου που βλέπουμε ότι υπάρχει το είδημα στα μαλακά μόρια και πώς υπάρχει και η πάχυνση των συνδέσμων στα πλαίσια της ενθεσίτιδας και της θυλακίτιδας. Περνάμε τώρα στον αξονικό σκελετό με τη σημαντικότερη εξ αυτών όσο την αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Ασθενής 40 ετών αρχικά, βλέπουμε μαγνητική τομογραφία στο επίπεδο των ιερολαγωνίων αρθρώσεων. Πρόκειται για μια στεφανία λοξή ακολουθία στυρ. Θα δούμε εδώ πολλαπλά ευρήματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα έχουμε τη στένωση των εισαρτηρίων διαστημάτων. Πέρα από τη στένωση των εισαρτηρίων διαστημάτων θα δούμε την εναπόθεση λίπους που υπάρχει περιαρθρικά. Αυτή η εναπόθεση λίπους είναι έβριμα χρονιότητας της νόσου. Όμως θα πρέπει να σας ξεφύγει ότι ενώ υπάρχει χρόνια νόσος, αρχίζουν να υπάρχουν εδώ ευρήματα και ενεργού φλεγμονής. Άρα έχουμε μια ενεργό ιερολαγωνίτιδα σε έδαφος χρόνων διαβρώσεων των ιερολαγωνίων αρθρώσεων άφο. Όμως η ενεργός φλεγμονή αφορά την δεξιά ιερολαγώνια άρθρωση. Ενώ στην άλλη μας εικόνα βλέπουμε πλέον ακόμα πιο προχωρημένη κατάσταση, όπου πλέον έχουμε σχηματισμό οστού, έχουμε γεφύρωση, έχουμε πλέον απώλεια του μεσαρθρίου χώρου με πλήρη συνοστέωση, κυρίως δεξιά της ιερολαγωνίου άρθρωσης.
Τώρα, όσον αφορά τη σπονδυλική στήλη, η μαγνητική τομογραφία συμβάλλει σημαντικά. Μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα το οστικό ίδημα και την διάβρωση οι οποίες προκαλούνται στα σώματα των σπονδυλικών σωμάτων. Εδώ αφορά κυρίως τα endplates, τις τελικές πλάκες του ω1 και ω2 σπονδύλων με αλλοιώσεις τύπου Anderson. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στον ω3 σπόνδυλο έχουμε τις ρωμάνους λίζων, οι οποίες φυσικά εμφανίζουν και υψηλό σήμα σε ακολουθία με καταστολή του λίπους, άρα ενεργό φλεγμονή και εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Επίσης, βλέπουμε ότι συμμετέχουν και ακαθόντες μας αποκτήσεις με το οστικό ίδρυμα και τον εμπλουτισμό τους μετά το σκιαγραφικό. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις στα πλαίσια οκτεΐτιδας και ενθεσίτιδας. Ενώ βλέπουμε εδώ ένα γόνατο από ασθενή με απλή οστεοαρθρίτιδα, 77 ετών. Βλέπουμε την πλήρη διάβρωση των μεσαρθρίων διαστημάτων, τόσο στο έσω όσο και στο έξω διαμέρισμα, την ανάπτυξη των ευμεγέθων οστεοφυτικών σχηματισμών. Εδώ βέβαια υπάρχει και ρήξη του μηνίσκου, απώλεια του χόνδρου τόσο από τον έσω μυριαίο όσο και από τον έσω κλιμαίο κόνδυλο. Ενώ εδώ στην σπονδυλοαρθροπάθεια άλλα παραδείγματα τα οποία θα δούμε τόσο το οστικό ίδρυμα αλλά θα δούμε και την οστική διάβρωση, την ερχόμενη διάβρωση και τη συμμετοχή των υποχόνδυλων οστικών δομών. Το οστικό ίδρυμα φυσικά το βλέπουμε όπως είπαμε πάντα στις ακολουθίες με καταστολή του λίπους της ευαίσθησης στο υβρό. Αφορά τόσο εκατέρωθεν της άρθρωσης, τόσο το λαγόνι όσο και το ιερό. Και φυσικά η διάβρωση, είτε μπορούμε να έχουμε αρχικά κάποια σκλήριση των χυλών του λαγωνίου ή του ιερού στα πλαίσια μιας χρονιότητας, αλλά και την ανομαλία της παρυφής που εμφανίζονται σε αυτούς τους ασθενείς στα πλαίσια των αλλοιώσεων ενθεσίτιδας και οστεοειδίδας. Τώρα εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα πώς συμβάλλει το σκιαγραφικό σε έναν ασθενή με ιερολαγωνίτιδα, με οξία φλεγμονή. Αυτή είναι μια τυπική απεικόνηση που μπορούμε να δούμε σε μια στήρα κολυμπία, να δούμε ότι υπάρχει υψηλό σήμα μεταξύ των στις ιερολαγόνες αρθρώσεις, όπως δεν μπορούμε να το αποδώσουμε ξεκάθαρα εάν είναι υγρό ή αν είναι κάποιος εμπλουτισμός. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται φυσικά για ημενίτιδα. Είμαστε στο επίπεδο του ημένα στο επίπεδο των ιερολαγωνίων αρθρώσεων και βλέπουμε πώς αυτός εμπλουτίζεται μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Εδώ στην άλλη περίπτωση είναι στα ευρήματα της θυλακίδας, του αρχικού θυλάκου, στο επίπεδο που πηγαίνει ο θύλακας και προσφύγεται στο πρόσθενο τμήμα των ιερολαγωνίων αρθρώσεων. Εδώ θα δούμε και το οστικό ίδρυμα και την διάβρωση των υποχόδρυνων οστικών δομών τόσο του ιερού όσο και του λαγωνίου. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα από τις οδηγίες οι οποίες δίνουν τις στάσεις που κάνει ο Μεράκτ Ράμρις που έγινε το 2016. Εδώ ουσιαστικά ανάλογα με τα ευρήματά μας προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε ουσιαστικά την έκταση της νόσου λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπαμε, την οστική διάβρωση, την οστεΐτιδα, την ημενίτιδα, την ελάττωση του εύρους του μεσαρθρίου διαστήματος καθώς και την συνύπαρξη τενοντοελιτρίτιδας. Κάθε ένας από αυτά τους παράγοντες παίρνουν και ένα σκόρ ανάλογα με την έκτασή τους. Εδώ είναι οι τοπογραφικά που μπορούμε να δούμε και αφορά το χέρι στην αριστερή μας εικόνα βλέπουμε τις οστικές διαβρώσεις, τα οστά που αφορά, δηλαδή πρακτικά την πυχιοκαρπική, τα οστά του καρπού και τις μετακαρποφαλαγικές αρθρώσεις. Στη δεύτερη βλέπουμε
την οστεΐτη, δηλαδή το οστικό είδημα που εμφανίζεται. Αντίστοιχα, ενώ στο τρίτο διάγραμμα βλέπουμε την ημενίτιδα και την τενοντοελιτρίτιδα ανάλογα με την τοπογραφία τους. Εδώ θα έρθουμε και να πούμε δύο λόγια και για την whole body MRI, την ολοσωματική μαγνητική τομογραφία. Αυτή εφαρμόστηκε αρχικά για τη μελέτη οροαρνητικών σπονδυλοαρθρίτιδων, κυρίως της αγγελοποιητικής. Όμως τα τελευταία χρόνια η χρήση επεκτάθηκε και σε άλλες ρευματολογικές νόσους. Επομένως, με την πρόοδο της τεχνολογίας είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλο το σώμα με ένα σκάν. Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως ότι τα χέρια, τα λάκρα δεν μπορούν να περιληφθούν στο field of view. Έτσι, και σε αυτή την περίπτωση, οι ακολουθίες οι οποίες χρησιμοποιούμε είναι η STIR και η TAF1 ακολουθίες, είναι οι βασικές μας οι ακολουθίες. Και να πούμε συμπερασματικά ότι παρά την πρόοδο των νεωτέρων αντικολιστικών μεθόδων, η συμβατική ακτινογραφία συνεχίζει να έχει έναν ρόλο στην διάγνωση και στην παρακολούθηση νευματολογικών νοσημάτων. Ίσως θα έλεγα τουλάχιστον μια απεικόνηση με ακτινογραφία για baseline είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη. Για την παρακολούθηση είναι ένα ερώτημα για κατά πόσο χρησιμεύει η απλή ακτινογραφία. Η αξονική τομογραφία τώρα είναι η κατάλληλη μέθοδος για την εκτίμηση για σχηματισμό νέο οστό. Η ακτινοβολία όμως περιορίζει σημαντικά την χρήση της. Και έρχεται επομένως ο υπέρβος και η μαγνητική τομογραφία να απεικονίσουν τις πρώιμες διαταραχές, συχνά υποκλινικές καταστάσεις στην άρθρωση και να επιτρέψουν την έγκυρη έναρξη της θεραπείας πριν την δημιουργία δομικών βλαβών. Είναι χρήσιμη η μαγνητική για την παρακολούθηση των ασθενών και στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Το πρωτόκολλο της διενέργειας της μαγνητικής και η αντικειμενική ποσοτική της πνευμονής και άλλων αλλοιώσεων ακολουθούν τις συστάσεις της Ομεράκλειο Ράμρης, ενώ η whole body MRI επιτρέπει μια αποτελεσματική παρακολούθηση και σταδιοποίηση της νόσου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είναι πολύ χαοτικό το θέμα, αλλά ήταν πολύ... Προσπάθησα να μπω και να αναλύσω 2-3 πράγματα από κάθε νόσος, αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημέρα πράξη μας. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το εύρος των ρευματολογικών νοσημάτων. Η απεικόνηση επίσης έχει πάρα πολλά modality που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε ας πούμε ότι προσπάθησα λίγο να πάρουμε μια γεύση από τον κόσμο των ρευματοπαθειών. Μια πλήρηση προσπάθεια. Μήπως υπάρχει από τους παρόντες κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους που παρακολουθούν διαδικτυακά. Οπότε θα δούμε τις ερωτήσεις πάλι στο τέλος, βέβαια. Οπότε να συνεχίσει ο κ. Μαθαίου τώρα. Ουσιαστικά με τη διαδικτυακή προσέγγιση των αλλοιώσεων των ρευματοπαθειών το πνευματικό κομμάτι. Ωραία. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κλινική μας, την κλινική ακτινολογίας για την πρόσκληση και φέτος να παρουσιάσω ένα θέμα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται μετά με τα εκπαιδευτικά μαθήματα. Και θα ήθελα να συγχαρώ και τον κ. Παπαδόπουλο, γιατί πραγματικά, όπως είπα, κ. Σκοίδη, είχαν ένα πολύ δύσκολο θέμα, είναι τόσο ευρύ το πεδίο αυτό, το οποίο δεν μπορείς να το παρουσιάσεις εύκολα σε μία ώρα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι όλοι πήραμε μια γεύση γύρω από το θέμα. Θα προσπαθήσω λίγο τώρα να επισπεύσω, λέγοντας μερικά πράγματα για το κομμάτι των διαδερμικών επεμβάσεων μπορούμε να κάνουμε στους ρευματολογικούς ασθενείς. Θα επικεντρωθώ κυρίως στις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε ο νιούς ακτινοβολία, δηλαδή στον αξονικό τομογράφο, ενώ θα αναφέρω στο τέλος και μερικές περιπτώσεις περιστατικών τα οποία μπορούν να γίνουν και με την βοήθεια του αγγειογράφου. Έτσι λοιπόν... Θα λίγο την ξαναβάλω. Ωραία. Έτσι λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ο ακτινικός τομογράφος αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων, καθώς έχει τη μεγάλη διακριτική ικανότητα, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στο να
Πρώτα απ' όλα να είμαστε ακριβείς στην τοποθέτηση των υλικών μας, αλλά να μειώσουμε πάρα πολύ και την πιθανότητα κάποιας επιπλοκής, η οποία αν τυχόν συμβεί θα μπορέσουμε άμεσα να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιονίζουσα ακτινοβολία, πολλές φορές η διαθεσιμότητα η οποία είναι περιορισμένη και το χαμηλό κόστος αποτελούν κάποια drawbacks για την χρήση του αξονικού τομογράφου. Ο υπέρηχος είναι μια μέθοδος η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά για όλες τις περιπτώσεις τραυματοπάθειας, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να μας βοηθήσει, όπως για παράδειγμα σε πολύ σεντοβάθμιες δομές ή ακόμη και σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάποια επέμβαση σε κάποιο στό. Όπως λοιπόν είπα και πριν, θα επικεντρωθούμε σε κάποιες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στον αξονικό τομογράφο, αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τις ενεργειακές τεχνικές. Ξεκινώντας λοιπόν από τις ενταπτικές εγχύσεις, ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τραυματολόγους και είναι ένα χρήσιμο όπλο στη φαρέτρα μας. Αυτό λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι ενταπτικές εγχύσεις από φυσιακές αρθρώσεις είναι χρήσιμες στα ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν άλογος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο ξεπερνάει τους 3 μήνες και πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί στη συντηρητική θεραπεία ή πλέον δεν τους καλύπτει η συντηρητική θεραπεία με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι ασθενείς είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη μείωση της λειτουργικότητάς τους λόγω του άλογους και γι' αυτό έρχονται σε εμάς για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο το επίπεδο, την ποιότητα ζωής τους. Η ενταπτική έγχυση έχει 2 στόχους. Ένα στόχος είναι ο διαγνωστικός, δηλαδή να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε την παθολογία, αν δηλαδή το πρόβλημα είναι η αρθροπάθεια ή αν πρόκειται για κάποια άλλη οντότητα η οποία φέρνει τον πόνο στον ασθενή και εφόσον και παράλληλα να θεραπεύσουμε κιόλας στο βαθμό που μπορούμε το αίτιο. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε με τον ασθενή πάντα σε πρινή θέση, τοποθετούμε τις βελόνες, στοχεύουμε μέσα στην άρθρωση. Σε πολλές περιπτώσεις λόγω της έντονης εκπύλησης των αποκυπτιακών αρθρώσεων δεν καταφέρνουμε να περάσουμε τελείως μέσα στην άρθρωση όπως φαίνεται σε αυτή την εικόνα, αλλά μπορεί και μόνο που θα είμαστε μέσα στον αρτρικό θύλακα να κάνουμε μια έγχυση με μικρή ποσότητα σκιαγραφικού, η οποία θα σκιαγραφίσει την άρθρωση και θα μας δώσει το OK πρακτικά ότι βρισκόμαστε ενταρθρικά. Ακολούθως, εφόσον επιβεβαιώσουμε τη θέση μας, μπορούμε να κάνουμε έγχυση με μια μικρή ποσότητα τοπικού αναισθητικού και κορτικοστεροειδούς. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι δεν πρέπει οι έγχυσεις από φυσιακές αρθρώσεις καλό να μην ξεπερνάνε τα 2 ml, συνολικά δηλαδή σκιαγραφικό μαζί με το κοκτέιλ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η ρήξη του θύλακα και πρακτικά να διαχυθεί το φάρμακο στο απέριξ μαλακά μόρια, οπότε να μειώσει και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι οι ασθενείς οι οποίοι υπόκειται σε αυτές τις επεμβάσεις έχουν πάρα πολύ σημαντική βελτίωση, ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο, η οποία όμως μπορεί και να παραταθεί μέχρι και το χρόνο. Η αρθροπάθεια των ιερολογόνιων αρθρώσεων τα τελευταία χρόνια είναι μια νόση η οποία έχει γίνει όλο και πιο διαδεδομένη όσον αφορά στο ότι μπορούμε πλέον πιο εύκολα να την διαγνώσουμε. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κάποιων αλγορίθμων, θεραπευτικών αλγορίθμων, τους οποίους πρέπει πάντα να τους έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε με βάση αυτούς. Η θεραπεία μπορεί να γίνει τόσο με συντηρητικές μεθόδους, ωστόσο σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι πλέον όπως και πριν δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, τότε είναι σκόπιμο να προβούμε σε πιο επεμβατικές μεθόδους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το αλγόριθμο που προτάθηκε πρόσφατα, βλέπουμε ότι η θέση του, καταρχήν της έγχυσης στην ιερολαγόνιο άρθρωση
είναι διαγνωστική για να δούμε όντως τυχόν αν το πρόβλημα είναι, προέρχεται από εκεί ή αν είναι κάποιο άλλο έτος φιαλγίας. Ενώ στη συνέχεια, αν ο ασθενής παρά τη λήψη για 4 εβδομάδες μυστεροδιδόνων και πνευμονωδών δεν βελτιώνεται, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε την περίπτωση για θεραπευτική έγχυση στην ερλογόνιο άρθρωση. Υπάρχει λοιπόν και εδώ βιβλιογραφία η οποία υποστηρίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 85% των ασθενών παρουσιάζει βελτίωση για 8 έως 10 μήνες. Και εδώ η τεχνική όμοια με πριν, ο στόχος μας είναι η ερλογόνιος άρθρωση. Αρχικά προσπαθούμε κατά το δυνατόν να τοποθετήσουμε τη βελόνα εντός της άρθρωσης, όμως σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο στόχος είναι, αν μη τι άλλο, να είμαστε εντός του θυλάκου για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε αρχικά και στη συνέχεια να κάνουμε την έγχυση του μείγματος της κορτιζόνης με βραχίας και μακράς δράσης αναλυτικό. Οι περινευρικές εγχύσεις είναι εγχύσεις οι οποίες γίνονται σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ριστικού τύπου άλογος, το οποίο μπορεί να οφείλεται τόσο σε δισκοπάθεια, δηλαδή συμπίεση της ρίζας από κάποια κύλη ή προπαίδεια του δίσκου, αλλά αυτό μπορεί να είναι είτε μόνο του είτε να συνδυάζεται και με οστεόφυτα τα οποία προκαλούν ακόμη περισσότερο ρυσταίνωση στα πλάγια τρίματα. Η χειρουργική θεραπεία στοχεύει στην άμεση αποσυμπίεση της ρίζας, ωστόσο η μη χειρουργική επιλογή που έχουμε, δηλαδή η περινευρική έγχυση, χρησιμοποιεί τη δράση της κορτιζόνης για να μειώσει πρώτα απ' όλα τον πόνο και το ίδημα. Ωστόσο, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, δεν υποβάλλουμε τον ασθενή σε άμεση χειρουργική, σε πεταλεπτομή, σε μια άμεση δηλαδή χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, και μπορούμε να βελτιώσουμε τα συμπτώματά του σε ένα βάθος χρόνου το οποίο κυμαίνεται από 1 έως 3 μήνες. Έτσι λοιπόν, οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι το 62% των ασθενών έχουν σημαντική βελτίωση ήδη κατά τον πρώτο μήνα μετά την περινευρική έγχυση, ενώ στο τρίμηνο πλέον η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι ίδια με αυτή της χειρουργικής μεταλλεκτομίας. Εδώ λοιπόν πάντα είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με τον παραπέμποντα ιατρό θα πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αρχικά το επίπεδο της ρίζας που πάσχει με τις γνωστές κλινικές δοκιμές και την τοπογραφία. Από εκεί και πέρα, τοποθετώντας τον ασθενή πάλι σε πρινή θέση στον αξονικό τομογράφο, βάζουμε ένα πλέγμα πάνω του για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την προσπέλασή μας. Αυτό είναι το πλέγμα που χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στο τμήμα μας. Και στη συνέχεια τοποθετούμε βλέπουμε την πορεία της ρίζας που έχουμε στο μυαλό μας που θέλουμε να στοχεύσουμε και τοποθετούμε μια πολύ λεπτή βελόνα 21G δια των οστικών δομών προς την περιοχή του τρίματος. Η έγχυση, και εδώ πέρα μπορούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να κάνουμε αν θεωρούμε ότι είμαστε στο έλυτρο της ρίζας, μπορούμε να κάνουμε είτε έγχυση αέρα για να δούμε τον αέρα να σκιαγραφεί και να κατευθύνεται προς το κανάλι, είτε μπορούμε απλά να κάνουμε μία έγχυση με σκιαγραφικό, μία μικρή ποσότητα σκιαγραφικού. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στη συνέχεια το κοκτέιλ το οποίο θα χορηγήσουμε, δηλαδή κορτιζόνη με την μακράς και βραχίας δράσης αναλγησία, είναι καλό να χορηγούνται σε διαφορετικές σύρυγες, καθώς η κορτιζόνη πολλές φορές μπορεί να σχηματίσει κρυστάλλους. Επιλέγουμε συνήθως τη δεξαμεθαζόνη, γιατί είναι μη σωματιδιακή, μη σωματιδιακή κορτιζόνη, η οποία έχει συσχετιστεί με μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών. Η επιπλοκή που έχει αναφερθεί ότι μπορεί να συμβεί είναι να γίνει κάποια ακόμη και εμβολή στο νοτιό μυελό, γιατί κάποιες φορές υπάρχουν πάρα πολύ μικροί αρτηριακοί κλάδοι, τους οποίους μπορεί να διαπεράσουν και δεν φαίνονται.
μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι αυτή εδώ, για παράδειγμα, είναι ενδεχομένως αρτηριακή κλάδη, οι οποίοι έχουν σκιαγραφηθεί κατά την χορήγηση του γαδολιτού, του ιδιούχου σκιαγραφικού. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε την έγχυση σε αυτή την περιοχή και να στείλουμε είτε κρυστάλλους είτε πάρτις, τα οποία θα ενδέχεται να προκαλέσουν ισχυμία. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της νευρόλυσης. Η νευρόλυση είναι πρακτικά η μέθοδος με την οποία επιτυχάνουμε την καταστροφή των νευρικών ινών. Αυτή μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση χημικών παραγόντων, είτε με την εφαρμογή θερμότητας. Οι χημικοί παράγοντες, συχνότερα χρησιμοποιούμε, είναι η αλκοόλη, η οποία όμως παρόλα αυτά έχει τίνει πλέον να εγκαταληφθεί, χρησιμοποιείται σε λίγες περιπτώσεις και κυρίως για καυτηριασμό του ηλιακού πλέγματος. Ο λόγος που έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να ελέγξουμε πάρα πολύ εύκολα την έκταση της δράσης της, ενώ παράλληλα οι ασθενείς συνήθως βιώνουν έντονο άλγος αμέσως τις επόμενες λίγες ώρες μετά τη χορήγηση της αλκοόλης. Έτσι λοιπόν, ο θερμικός καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παλαιότερες τεχνικές. Είναι εφικτός με την χρήση μιας γεννήτριας ραδιοσυχνοτήτων, η οποία μεταφέρει υψίσυχνο στο άκρο μιας βελόνας ηλεκτροδίου, οδηγώντας σε αύξηση θερμοκρασίας στο άκρο της βελόνας μέχρι 80 βαθμούς. Οι βελόνες που χρησιμοποιούμε συχνά είναι αυτές σε διάφορα μήκη, και μια γεννήτρια, κλασική γεννήτρια που χρησιμοποιούμε, είναι αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πάντα πρέπει να γίνεται ένα αισθητικό τεστ και ένα κινητικό τεστ. Αυτό σε πρώτη φάση θα μας βοηθήσει στο να αναγνωρίσουμε ότι η βελόνα είναι κοντά στο νεύρο το οποίο θέλουμε να καυτηριάσουμε. Έτσι λοιπόν μας βοηθάει στην επιβεβαίωση της θέσης. Ενώ παράλληλα γνωρίζουμε με την εφαρμογή του κινητικού τεστ ότι δεν υπάρχει κάποιος κινητικός κλάδος ο οποίος ενδέχεται να καυτηριαστεί και να καταστραφεί. Σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κλάδων οι οποίοι είναι κινητικοί και μπορεί να κινδυνεύουν να καταστραφούν, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της νευροτροποποίησης, η οποία επίσης γίνεται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, αλλά αυτή τη φορά παλμικών. Έχουν ως στόχο όχι την καταστροφή του νεύρου, αλλά την μετατροπή, τη μεταβολή στον ουδό του πόνου. Οι θερμοκρασίες στις οποίες θερμαίνεται η βελόνα είναι 42 βαθμοί Κελσίου, ίσως για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κινδυνεύουν οι δομές οι οποίες βρίσκονται γύρω από τον νεύρο στόχο. Οι ασθενείς έχουν συνήθως άμεσα αποτελέσματα, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν αναφερθεί ένα ήπιο αίσθημα δυσφορίας ή άλγους μέχρι και 3 εβδομάδες μετά, ενώ η διάρκεια της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ποικίλει από 4 μήνες έως και 2 χρόνια. Στόχος λοιπόν όλων αυτών των μεθόδων καταρχήν είναι όχι να θεραπεύσουμε το αίτιο, αλλά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των ασθενών μας. Αυτό θα γίνει πρώτα απ' όλα με τη μείωση του άλγους, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να μειώσουμε την ένταση των χορηγούμενων αναλγητικών και ιδίως των οπιοειδών, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο είτε από τον θεράποντα ιατρό είτε από τον ίδιο τον ασθενή, μπορούμε να καθυστερήσουμε και το χειρουργείο. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η επιλογή του ασθενή αποτελεί ένα πρωταρχικό στόχο αυτών των μεθόδων, καθώς ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ επιβαρημένο ψυχισμό ή ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη εξαρτηθεί από τα οπιοειδή, συχνά δεν ανταποκρίνονται καλά, καθώς πλέον έχουν φαίνεται σαν να ικανοποιούνται μέσα από αυτό το, είτε από το να ελκύνουν την προσοχή των υπολείπων, είτε να θέλουν πλέον να λαμβάνουν τα οπιοειδή για τους γνωστούς λόγους. Επίσης, ασθενείς οι οποίοι μας αναφέρουν ότι νιώθουν ένα πόνο σε όλο το σώμα,
Επίσης, είναι κακοί candidates για αυτές τις μεθόδους. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν πάλι στις αποφυσιακές αρθρώσεις. Εδώ λοιπόν, όταν πλέον η ενδαρθρική έγχυση δεν ωφελεί, δεν προσφέρει κάτι παραπάνω στον ασθενή, το επόμενο όπλο στη παρέτρα μας είναι ο καυτηριασμός. Η ανατομία των αποφυσιακών αρθρώσεων περιλαμβάνει διπλή νεύρωση, δηλαδή από τους βραχιαίους κλάδους των οτιών νεύρων, των οτιών μυριζών. Ο κατερχόμενος κλάδος και ο της ίδιας, του ίδιου του από πάνω επιπέδου και ο ανερχόμενος του ίδιου επιπέδου θα δώσει την στηριακή νεύρωση στην άρθρωση. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και είναι και ο λόγος που πάντα προσπαθούμε όταν στοχεύουμε σε μία άρθρωση, στοχεύουμε πρώτα απ' όλα στο ίδιο επίπεδο, αλλά και στο αμέσως από πάνω επίπεδο. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνονται πώς εξέρχεται ο ραχιαίος κλάδος και δίνει τους τρεις κλάδους που είδαμε και πριν. Η βελόνα μας θα πρέπει να κατευθυνθεί προς το σημείο μετάπλωσης της εγκάρσιας απόφυσης προς την αποφυσιακή άρθρωση, δηλαδή στην περίπτωση πετάλ. Και εφόσον επιβεβαιώσουμε ανατομικά τη θέση μας με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου, κάνουμε πρώτα το αισθητικό και το κινητικό τεστ, όπως είπαμε και πριν, και στη συνέχεια χορηγούμε τοπική αναισθησία για να είναι η ίδια διαδικασία λίγο πιο ανεκτή στον ασθενή. Ακολούθως θα εφαρμόσουμε συνεχείς ραδιοσυχνότητες για περίπου 2 λεπτά στους 80 βαθμούς. Γυρνώντας πάλι στο πρωτόκολλο που λέγαμε πριν, στον αλγόριθμο για τις ιερολαγώνιες αρθρώσεις. Μετά το κομμάτι της ενδαρθρικής έγχυσης, αυτός ο αλγόριθμος αναφέρει ότι χωρίζει πλέον τους ασθενείς σε αυτούς οι οποίοι μπορούν και θέλουν να χειρουργηθούν και σε αυτούς οι οποίοι είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Στην δεύτερη λοιπόν περίπτωση, για ασθενείς που πλέον η ενδαρθρική έγχυση μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά η αποτελεσματικότητα της διαρκεί λιγότερο από 3 μήνες ή ακόμη και δεν πιάνει καθόλου τον ασθενή, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε και εδώ τη μέθοδο των ραδιοσυχνοτήτων για να καυτηριάσουμε τους ραχιαίους κλάδους, τόσο των όμικρων 4, όμικρων 5, όσο και των Ι1, Ι2, Ι3 ριζών. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μια πιο επιθετική μέθοδο συγκριτικά με τις συντηρητικές θεραπείες που ήδη γνωρίζουμε. Ωστόσο, είναι σημαντικά, είναι πολύ λιγότερο επεμβατική συγκριτικά με το χειρουργείο. Για να επιτύχουμε τον αποτελεσματικό καυτηριασμό σε αυτή την περίπτωση, θα τοποθετήσουμε μια σειρά από βελόνες, οι οποίες μπορούν να είναι από 3-4 βελόνες μέχρι και, όπως βλέπουμε εδώ, 7 βελόνες, οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ζώνη καυτηριασμού, όπως φαίνεται και εδώ, που έρχεται επί τα εκτός των ιερών τριμμάτων και ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας γλιτώσει κάποιος από τους αισθητικούς αυτούς κλάδους. Θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά πολύ συχνά τους ρευματολόγους και πολλοί από τους οποίους πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρουν καν την ύπαρξη αυτών των τεχνικών ή ότι και οι ίδιοι μπορούν να μας στείλουν, να μας παραπέμψουν κάποια τέτοια περιστατικά και αυτός είναι ο καυτηριασμός των γονατόδων νευρών. Και εδώ, όπως και πριν, οι ασθενείς οι οποίοι είτε δεν μπορούν να χειρουργηθούν, είτε όταν θέλουν να καθυστερήσουν το χειρουργείο, είτε ακόμη είναι πλέον συχνό και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη χειρουργηθεί, αλλά αντιμετωπίζουν έντονο πόνο, μπορούμε λοιπόν να καυτηριάσουμε τα γονατόδη νεύρα, οι οποίοι είναι αισθητικοί κλάδοι και πρακτικά αυτοί που στοχεύουμε είναι 3, ο άνω έσω και έξω και ο κάτω έσω κλάδος. Εδώ, σε αυτή τη τεχνική, θα τοποθετήσουμε τις βελόνες πάρα πολύ κοντά στον φλοιό, στην ανατομική θέση της μετάπτωσης στην περιοχή θέση της μετάφυσης πρακτικά του,
του μοιραίου και της φήμης. Και έχοντας, εδώ βλέπουμε, μπορούμε να το κάνουμε είτε με μια βελόνα, είτε ιδανικά με τρεις βελόνες, ώστε να διτώσουμε και χρόνο και ταλαιπωρία για τον ασθενή. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε τα τεστ που έχουμε πει ήδη. Ενώ με το πέρας της επέμβασης έχει δειχθεί ότι η χορήγηση μικρής ποσότητας από κάθε tube, όπως φαίνεται εδώ, υπάρχουν αυτά τα tubes στα οποία μπορούμε να χορηγήσουμε και φάρμακο. Η χορήγηση μικρής ποσότητας στερεοειδούς με μακράς δράσης αναισθητικό θα βελτιώνει πάρα πολύ την αποτελεσματικότητα όλης της μεθόδου. Τώρα, η περιοχή του ισχύου είναι μια άλλη άρθρωση, η οποία είναι μια δύσκολη άρθρωση, καθώς έχει πάρα πολύ σύνθετη νεύρωση και προσβάλλει πάρα πολύ και η ισχυαλγία είναι πάρα πολύ συχνή σε πολλούς ασθενείς. Ενώ πολλές φορές εκφεύγει της ριζοπάθειας και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ασθενείς με αρθριτικού τύπου άλογος μπορούν να υποβληθούν στη μέθοδο του ablation. Ο στόχος μας είναι κυρίως η πρόσθετη κλάδη, δηλαδή η κλάδη του θυρεοειδούς και του μυδριαίου νεύρου, ενώ πρέπει πάντα να αποφεύγουμε την οπίσθια επιφάνεια του ισχύου, καθώς το ισχυακό και το γλουτιαίο νεύρο που δίνουν συνοικίες προς το ισχύο έχουν παράλληλα και κινητικούς κλάδους τους οποίους μπορεί να καταστρέψουν. Εδώ δεν εφαρμόζουμε τις συνεχείς ραδιοσυχνότητες, αλλά κάνουμε pulse στα ρεφ, ακριβώς για το λόγο που είπαμε και πριν, ότι υπάρχει κίνδυνος με την συνεχή ραδιοσυχνότητα η έκταση του εγκάβματος που θα κάνουμε πρακτικά να προσβάλλει κάποιο κινητικό κλάδο ή ακόμη να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα π.χ. σε ένα υγιές τμήμα του χόνδρου. Εδώ λοιπόν στοχεύουμε με δύο βελόνες. Η μία θα πάει στο άλλο έξω χείλος της σκοτήλης και η άλλη θα πάει στο κάτω έξω χείλος της σκοτήλης. Και ως τεχνική ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Εφόσον έχουμε κάνει τα τεστ μας, θα δώσουμε την ξυλοκαΐνη και εδώ πάλι θα κάνουμε... θα χορηγήσουμε μια μικρή ποσότητα με στεροειδή και ροπιβακαΐνη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, επιλέγουμε γενικά στον αξονικό τομογράφο την πλάγια προσπέλαση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε αποφύγει τα μοιραία αγγεία για να μειώσουμε πάρα πολύ την πιθανότητα της αιμορραγίας. Όσον αφορά το κομμάτι της ομικής ζώνης, επίσης μια περιοχή με σύνθετη νεύρωση, εδώ πάντα ο στόχος μας είναι το υπερπλάτιο νεύρο, το οποίο περνάει μέσα από την υπερπλάτιο ενδομή. Εδώ λοιπόν, ενώ η νεύρωση είναι σύνθετη, πάλι το εν λόγω νεύρο δίνει το μεγαλύτερο τμήμα της, το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, τόσο στην οπίσθια και κατώτερη κάψα, όσο και στην ακρομιοκλινική άρθρωση. Δηλαδή, δύο-τρεις περιοχές οι οποίες προσβάλλονται συχνότερα. Εδώ πέρα μπορούμε λοιπόν πάλι με τον αξονικό τομογράφο και με πλάγια προσπέλαση να κατευθύνουμε τη βελόνα μας μέσα στην οκλαδή εντομή και στη συνέχεια έχοντας κάνει την ίδια διαδικασία με πριν να εφαρμόσουμε τις παλμικές αρδιοσυχνότητες για να προκαλέσουμε νευροτροποποίηση. Θα φύγουμε τώρα από αυτό το κομμάτι και θα πάμε σε κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο στο τομέα της επεμβατικής ακτινολογίας και αυτό είναι τώρα οι επεμβάσεις οι οποίες μπορούμε να κάνουμε διαδερμικά και ενδαγιακά στον αγγειογράφο. Έτσι λοιπόν από το 2013 όπου πρωτοδημοσιεύτηκε το πρώτο άρθρο που μιλούσε για εμβολισμό, ενδαρκυριακό εμβολισμό περιοχών οι οποίες φλέγμαναν και ήταν περιοχές οι οποίες εμφάνιζαν τενοτοπάθεια ή ακόμη και ενθεσίτιδα. Ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα. Αρχικά από το ίδιο τμήμα, από την ίδια ερευνητική ομάδα, βγήκαν άλλες δύο μελέτες, οι οποίες η μία εστίασε στη συμφυτική φυλακή του ώμου, ενώ η άλλη και η πιο διαδεδομένη στον κλάδο μας ήταν αυτή η οποία
έκανε focus στο κομμάτι της οσταλπίδας του γόνατος. Στη συνέχεια αυτό πυροδότησε μια καταιγίδα από μελέτες και με μελέτες, review, μεταναλύσεις, οι οποίες δείχνουν πώς τα αποτελέσματα από αυτές τις μεθόδους μπορούν να είναι πάρα πολύ καλά και συχνά αφορούν σε ασθενείς οι οποίοι πρώτα απ' όλα έχουν χειρουργηθεί, όπως βλέπουμε αυτό το χειρουργημένο γόνατο και εμφανίζουν έμαρθρο λόγω του μεταχειρητικά, λόγω χρόνια μεταχειρητικό έμαρθρο, είτε ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριά οσταλθρίτιδα που για κάποιους λόγους δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τους δώσουμε κάποια λύση. Η διαδικασία της οσταλθρίτιδας, γενικά της φλεγμονής, είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία ξεκινάει από χημική καταστροφή της άρθρωσης. Στη συνέχεια περνάμε σε μια φάση αγκιογένεσης, η οποία ακολούθως θα οδηγήσει και σε ανάπτυξη αισθητικών κλάδων που θα πορεύονται παράλληλα με τους αρτηριακούς κλάδους και είναι αυτοί ακριβώς οι οποίοι θα μεταφέρουν το αλγινό ερέθιμο προς τον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, με την μέθοδο αυτή, πρακτικά μπαίνουμε και κόβουμε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή δεν επιτρέπουμε να γίνει η νεογεωγένεση. Και βλέποντας λοιπόν σε έναν ασθενή στον οποίο έχουμε κάνει μια γεωγραφία, πόσο έντονο είναι το αρτηριακό δίκτυο το οποίο έχει αναπτυχθεί, πρακτικά βλέπουμε μια φάση υπερεμίας, ενώ στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πάρα πολύ λεπτούς καθετήρες ή προκαθετήρες, κατευθυνόμαστε και χορηγούμε ένα μείγμα πρακτικά χημοθεραπευτικού σε συνδυασμό με σφαιρίδια. Και εδώ πέρα το ίδιο. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς το κομμάτι ότι έχουμε την υπερεμία στον αρτηριακό θύλακα και στη συνέχεια μετά τον εμβολισμό ότι πρακτικά το κομμάτι, η περιοχή της υπερεμίας έχει εξαφανιστεί. Τα εμβολικά υλικά που χρησιμοποιούμε συχνά είναι πάρα πολύ μικρά σφαιρίδια, 100-300 μικρόμετρα, ενώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης και ημιπενέμι, ακόμη και ημιπενέμι μόνη της έχει περιγραφεί σε κάποιες μελέτες, η οποία έχει δείξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ο εμβολισμός είναι καλό να περιορίζεται σε κάθε συνεδρία σε 2-3 κλάδους, γιατί υπάρχει μετά κίνδυνος να γίνει και νέκρωση του χόνδρου. Το άλλο κομμάτι στο οποίο είχαμε αναφερθεί και πριν με τις μελέτες που είχαν γίνει όσον αφορά την συλλεκτική θυλακίτιδα του ώμου, και εδώ πέρα ασθενείς οι οποίοι είχαν έρθει με ένα βάσκο το οποίο ήταν στο 6,4 και στη συνέχεια μειώθηκε πάρα πολύ, γύρω στο 3, νομίζω το βράδυ, νομίζω γύρω στο 3, κατά τους πρώτους 6 μήνες. Από εκεί και πέρα αυτοί οι ασθενείς δεν βοηθήθηκαν μόνο στο θέμα της μείωσης του άλλους, αλλά αυξήθηκε πάρα πολύ και το range of motion, η οποία όταν ξεκίνησε η αγωγή δεν μπορούσαν να πάνε το χέρι τους πάνω από τις 90 μοίρες, ενώ στη συνέχεια μπορούσαν σχεδόν να το φτάσουν το χέρι πάνω από το κεφάλι. Ένα άλλο ατού της μεθόδου αυτής είναι ότι οι ασθενείς έρχονται και η πρόσβαση γίνεται, η προσπάθεια γίνεται από την κερκυδική αρτηρία, οπότε πρακτικά μπορούν να είναι daily cases, έρχονται και μπαίνουν το πρωί και μπορούν να έχουν φύγει έως το μεσημέρι. Μία μελέτη, η οποία ακόμη και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η εφαρμογή της μεθόδου στην πελματιά από νευροσίπηδα. Αφορά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανθεκτική απονευροσίτιδα που ούτε και με την τενοτομή έχουμε καταφέρει ή με PRP έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη φλεγμονή. Και εδώ λοιπόν, χρησιμοποιώντας την οπίστια ακνημαία αρτηρία πάντα με πολύ προσοχή για να μην όταν υπάρχει περιφερειακή αρτηριοπάθεια για να μην προκαλέσουμε εκτεταμένη ισχυμία στο πόδι, κατευθυνόμαστε με μικροκαθετήρες στην περιοχή η οποία έχει την υπερεμία και στη συνέχεια εφαρμόζουμε την τεχνική που είπαμε και πριν με τον εμβολισμό μικροσφαιρίδια.
Κλείνοντας, απλά επειδή έχουμε αναφερθεί σε ερωτηματοπάθειες, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις των αγκυήτιδων. Συχνά ένας ερωματολόγος μπορεί να μας παραπέμψει κάποιον ασθενή με αγκυήτιδα. Οι ασθενείς αυτοί έρχονται με σημαντικές αιμοδυναμικά στενώσεις, οι οποίοι όμως μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα λόγω της χρόνιας της κατάστασης και της ανάπτυξης παράπλευρου δικτύου. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις που ο ασθενής είναι συμπτωματικός, είτε λόγω της ευνίδιας έναρξης του φαινομένου της αγκύτιδας, είτε και λόγω της μη ανταπόκρισης στη θεραπεία, είναι τότε σημαντικό να επέμβουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε το αγκείο και τη δομή την οποία αιματώνει, που μπορεί σε κάποια περίπτωση να είναι το χέρι, το πόδι, αλλά μπορεί ακόμη να είναι και πιο επίγουσα κατάσταση, όπως για παράδειγμα σε μια ισχυμία της άλλωμες εντερίου αρτηρίας, που πρακτικά θα οδηγήσει τον ασθενή σε ένα βαρύ χειρουργείο και πιθανότητα και στο θάνατο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχει με σκόπιμο ωστόσο ο συνδυασμός της αγκιοπλαστικής ή της τοποθέτησης stent με τη συστηματική αγωγή. Αυτή είναι η μεγάλη μελέτη, η οποία περιελάμβανε 942 ασθενείς με 2.350 αλλοιώσεις, δημοσιεύτηκε φέτος στο JAX, ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά, η οποία έδειξε ότι ασθενείς οι οποίοι παρακολουθήθηκαν μέχρι και για 15 χρόνια είχαν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ άμεση ανταπόκριση στην διάνοιξη του αγκείου, αλλά τα αποτελέσματα αυτά διήρκησαν και για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να εμφανίζονται πάρα πολλές περιπτώσεις επαναστένωσης ή απόφραξης των στεν. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να θυμίσω ότι το μυοσκελετικό άλογο είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα και σχετίζεται με πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο συνδυασμός των θεραπείων μπορεί να δώσει τη λύση πολλές φορές στο πρόβλημα των ασθενών. Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αύξηση αποτελεσματικότητας με πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ ο αξονικός τομογράφος μπορεί να μας λύσει τα χέρια ακόμη και για τη διενέργεια των πιο απαιτητικών επεμβάσεων, στις οποίες μπορούν να γίνουν πρώτα απ' όλα με μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη ακρίβεια. Η εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων είναι μια μέθοδος η οποία πλέον υπάρχει, είναι εδώ, την ξέρουμε χρόνια, μπορούμε να τη χειριστούμε με μεγάλη ασφάλεια και είναι πάρα πολύ αποτελεσματική για τη μείωση του μυοκριτικού άλογους. Οι ενταγιακές θεραπευτικές, όπως είδαμε, έχουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, το μέλλον θα μας δείξει και αν ήρθαν όντως για να μείνουν ή θα είναι μια νόρμα η οποία θα περάσει και θα φύγει. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να μπορούμε να υιοθετήσουμε θεραπευτικούς αλγορίθμους οι οποίοι να χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση και στις οποίες να περιλαμβάνονται και όλες αυτές οι μέθοδοι τις οποίες ήδη αναφέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γιατί ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση και ως το σωματιστικό κομμάτι, αλλά και ως αναπτύξεις του ίδιου σωστού. Εγώ πριν περάσω στις ερωτήσεις, ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Οι τεχνολόγοι με τις σύγχρονες μεθόδους έχουμε πολύ μεγάλα παιδεία. Δηλαδή, ένδοξα παιδεία θα μπορούσαν να είναι επαγγελματικά, αλλά και ουσιαστικά η κατηγορία των ανθρώπων αυτών που πάψουν από ρευματοπάθειες, το βασικό συστατικό της ζωής τους είναι ο πόνος. Άρα και ουσιαστικά μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά και οι ίδιοι επαγγελματικά, σαν ακτινολόγοι. Άρα, μια παρένεση να εξασκηθούν περισσότερο, να γίνουν πιο εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι, εμείς οι ακτινολόγοι, οι πνευματικοί, όσοι το έχετε μέσα σας έτσι, σαν χάρισμα κιόλας, για να είναι ένα πεδίο που θα έχει να δώσει πολλά. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατή από εμάς ή από τους συναδέλφους που παρακολουθούν τη διαδικασία. Καταρχήν, ευχαριστώ για τους δύο ομιλητές. Είναι εξαιρετικές και οι δύο ομιλητές και στη διάγνωση και στα εμπνευματικά.
Πέραν των εμπληματικών ακτινολόγων, νομίζω ότι και η διαγνώση έχει νόημα να τα παρακολουθούμε λεπτά. Γιατί εκτός από τους συναδέλφους, άλλους κλινικούς, ρευματολόγους που μπορεί να τα παρακολουθήσουν, και οι ίδιοι ακτινολόγοι πρέπει να έχουν δώσει τι μπορεί να κάνει ένας εμπληματικός, γιατί καμιά φορά η διάγνωση περνάει στα χέρια των διαγνωστών που μπορεί να έχουν μια γνώμη. Και αν ξέρουν τι μπορεί να γίνει, να παραπέμψουν κάποιον ασθενή στον κατάλληλο κλινικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Νίκο, γενικώς για το τελευταίο που είπες και είναι ενδιαφέρον. Πάντα υπάρχει μια ανησυχία στους ασθενείς με αγγείλητες για το αν θα κάνουν ενεργειακές παρεμβάσεις και το αποτελέσμα του παιδιά σου φαίνεται ότι δείχνουν πως έχουν ισχύει για όλες αυτό ή τελικά τι λένε σε όλους τους που ανησυχούν ότι οι παρεμβάσεις έχουν ασφάλεια, έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής. Μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση, γιατί είχα και εγώ αυτή την απορία. Και οι πιο μικρές μελέτες που έχουν βγει δείχνουν ότι και σε άλλες περιπτώσεις αγκίδινων τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι πολλές φορές δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δηλαδή, ο ασθενής θα μπει να κάνει ένα bypass, π.χ. για να σώσουμε την άνομη μεσεντέρια ακτήρια που είπα πριν, που είναι από τα πιο βαριά που μπορούμε να δούμε. Είτε θα μπει θα προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε ένα στέντ για να κάνουμε να διανοίξουμε το αγγείο. Η τακαγιά σου απλά είναι, την έβαλα επειδή δεν ήθελα να βάλω άλλες μελέτες τώρα, γιατί ήταν η πιο μεγάλη και η πιο θεαματική με τα αποτελέσματα, δηλαδή που φτάνουν για 15 χρόνια τώρα σε ασθενείς οι οποίοι και λέω παρακολουθήθηκαν για 15, έως 15 χρόνια. Αν σκεφτούμε ότι είναι μια μέθοδος η οποία με αγκιοπλαστικές και τοποθέτηση στέντ είναι κάτι παλιότερο, κάτι πολύ παλιό μάλλον, δηλαδή πάνω από 20 αιτία, αλλά αν θυμάμαι καλά, η μελέτη ξεκινάει από το 2000. Δηλαδή, μιλάμε για 23 χρόνια μελέτη, στην οποία υπήρχαν ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια και σε αυτά τα 15 χρόνια ήταν τα αποτελέσματα καλά, δηλαδή το στέντ ήταν ανοιχτό, η αιμάτωση ήταν καλή. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες επιλογές και τελικά και η χειρουργική αντίστοιχα με είναι εχθρικό. Επομένως και το χειρουργείο έχει πρόβλημα. Επομένως τελικώς συνεχίζει η ένδειξη στα ενεργειακά να είναι ισχυρή όπως είναι. Ακριβώς. Εμείς φοβόμαστε να μην γίνει ένα έντυπα hyperplasia, το οποίο μπορεί να γίνει πιο εύκολα λόγω της αγκίτιδας. Αλλά και ο αγκιοχειρουργός που θα προσπαθήσει να μας τομώσει την αορτή με κάποιο κλάδο, με κάποιο σημείο της άνομης εντερίου περιφερικότερα, μπορεί να συναντήσει ακόμη χειρότερες καταστάσεις, όπως ας πούμε να πρέπει να φύγει πολύ ψηλότερα από το σημείο της άνομης εντερίου και να μπορέσει να αποφύγει το κομμάτι του αγγείου που φλεγμένη και δεν εγγυάται κανένας ότι αυτό μετά από τα καλλιά σου ειδικά δεν θα επεκταθεί και προς τα εγγύη. Ωραία. Πολύ πλευταρίες ομιλίες. Δεν πήγαμε για το πρόγραμμα, αλλά νομίζω ήταν ωφέλιμες. Το κεφάλαιο ήταν μια εντεράσια. Μην ευχαριστούμε και τους δύο για τις παρουσιάσεις. Και ήταν ευχαριστές, μάλλον όλοι. Οι απλές ευχαριστές πράγματα θα ανοίγουν στην ύλη όχι μόνο για την πρόγραμμα και την τεχνολογία, αλλά και το γεγονό που κάνουμε στην ηλικία. Με την ίδια λογική που κάποιο αρχαιολόγο κάνει κοιλιά, αφήνει να ξέρει να προκειμένου συναπόστο, να κάνει μια ιδεωτική πολιτιστομία και προφανώ να κάνει μια βιοψία. Και με την ίδια λογική, πολλοί του γνωρίζουν αυτό, οφείλει να ξέρει να μπορεί να κάνει διευθυνσίε και να κάνει το πράξη. Επομένω, η τεχνολογία είναι μία ενιαία και ο καθένα οφείλει να εμβαθύνει στην εξέλιξή του για να ξέρει το μεγαλύτερο δυνατό. Και αυτό είναι τελικά το πιο χρήσιμο για τον άνθρωπο. Αλλά και αυτή είναι η γραμμή και η προσωπία τη Ευρωπαϊκή Εκκλησία. Επομένω, όλοι μα οφείλουμε να ξέρουμε, να έχουμε μια γνώση τι κάνουν οι υπόλοιπες περιπτώσεις της εκκλησίας, αλλά κυρίως να εστιαστούμε στη δικιά μας περιπτώσεις και να ξέρουμε στο βάθος που οφείλουμε να δημιουργήσουμε. Και σε αυτό συνέβαλαν και τις ομιλίες και σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ναι, και καθυστερήσαμε. Ευχαριστούμε όλους τους πρώτους ομιλητές και εγώ τους παρόντες. Αλλά πολύ που έχουν πάνε πολλά στον Μαρτάς του Δημοκρατή. Άρα, να μην το κάνουμε. Ελπίζω ότι και ραφήγαμε. Καλή συνέχεια.